Ναι. Πέντε άτομα ήπιανε 75 ποτήρια μεγάλα μπύρα. Greece is very, very good. We love it very much. Πού κατουρούσαν όλοι αυτοί, Παναγία μου? Πού τα κατουρίσαν όλα αυτά? Στο Συντριβάν, κυρία μου, τα κάνανε. Και στα γύρω δέντρα της περιοχής. Έπαινε στο εθνικό κήπο μέσα. Ήταν τα παπάκια ξέπαρκα, κοιτάγανε. Και κάθε δέντρο είχε ρεζερβέ 20 Αγγλέζους και κατουράγανε έτσι. Αλλά οι πιο πολλοί είχαν γίνει στουπί που να κουνηθούν μέχρι τον... Κατουράγανε εκεί στο Συντριβάνι. Το Συντριβάνι, αν το δεις, είναι έτοιμο για εξέταση ούρων. Δες το να δεις. Δες το και χρώμα έτοιμο. Μόρθα κάνω διάγνωση απόψη. Ίδιο. Του κατουρίσαν όλο. Δεν τι έπαθε άνθρωπος. Ποιον πάνε να κυνηγήσεις. Ορίστε. Εξάντλησαν όλο το δημοσιοπαλικό τους καθήκον. Πιάσαν. Πάνω σε μένα που τύχαινε να έχω και νεκρό μέσα. Αυτό είναι ασέβεια νεκρού. Τον πιάσαν τον άνθρωπο. Έτυχε με 200 να το κάνουν έρευνα. Περιμέναν τους χωρημένους στο χωριό. Έτυχε να τους πάει γρήγορα τον... Πού να εξηγήσει τον τροχονόμο τώρα. Εντάξει, δεν διαμαρτυρώ το και ο νεκρός, πιθανε, τι να πει αυτός. Κατάλαβες. Θα μου πεις με τέτοια κίνηση στο δρόμο. Άντε και τρέξεις, ποιος θα προλάβει. Σφινώνεις. Εγώ στην Αλεξάνδρας, όταν ακούω στον Βόρο, αυτό μουνί. Κάνω το σταυρό μου, ξέρω, πάει αυτός, τον χάσαμε. Δεν προλαβαίνει. Κυρία μου, μπορώ να διαμαρτυρηθώ κι εγώ. Κι εγώ σαν ζώφυλος, έχω γάτα σπίτι μου. Και την πήγα στο ψυχίατρο, γιατί έχει πάθει κατάθλιψη η γάτα μου. Δεν μπορεί να βλέπω όλη μέρα σκυλιά στην τηλεόραση. Οι γάτες πότε θα παίξουν. Και το σκυλί του Κοστέτσου είναι ακατάδεκτο, δεν κάνει παρέες. Δεν ταιριάζουν κιόλας, σαν διασταυρώσεις, γιατί γοτάδα. Το σκυλί του Κοστέτσου πρέπει να είναι διασταύρωση μπουλντόκ με κομμότρια. Λέω τώρα τι βλέπω. Για να δω τι διασταύρωση είναι το άλλο. Για δείξτε το σκυλί του άλλου να δω. Δείξτε λίγο το σκυλί. Εγώ δεν ήθελα να γίνει όλο αυτό το θέμα, το τεράστιο. Σε λεπτό, μισό λεπτό, αυτό το πιο κοντά. Ποιο... Αυτό νομίζω πρέπει να είναι διασταύρωση λυκόσκυλου με τρένο, ό,τι περίσσεψε. Έστελαν αυτά, τσιάουα. Βγαίνει από την κραυγή γιατί μόλι τα περνάει το τρένο. Τσιάου. Και το υπόλοιπο ξέρει. Να κιουλιάπη. Πήγε να επισκεφτεί το σταθμό του μετρό, το υδροπλάνα, τη διάλογο ήταν και έπαιζε ένα βίντεο εκεί με κάτι ζώα. Κάθεσε ο άνθρωπο να δει. Είναι βιντεάκι τη Ελληνοφρένεια τη εκπομπή τη ωραία που παίζει στο Sky. Δες. Πάει ο άνθρωπο να δει. Επίσκεψη και ξαφνικά βλέπει στο βίντεο κάτι παίζει. Και κάθεται ο άνθρωπο με ησυχία να δει. Τι γίνεται. Έχουμε ανοίξει το μεγάφωνο όταν μιλάει ο ελεκτή. Κατάλαβε. Κοίτα μπροστά σου πρέπει τώρα. Του λέει δημοσιογράφος του Μαντούβολου, μιλήσατε, λέει, με τον Καρατζαφέρη. Λέει, μιλήσαμε. Τι είπατε, του λέει. Και απαντάει αυτός. Ποιος και μίλησε, γιατί να μιλήσω. Χρόνια πολλά. Και του είπα και εγώ χρόνια πολλά. Μισό λεπτό. Είπαν χρόνια πολλά και του είπα χρόνια πολλά. Τώρα θα δούμε στη σκηνή που λένε χρόνια πολλά. Με βάση αυτά που σας είπα για τη σκηνή, θα καταλάβουμε ότι τα είπε χρόνια πολλά. Βάλτε παρακαλώ το βίντεο, αν το έχουμε. Να το. Το βλέπεις. Το βλέπεις αυτό να λέει χρόνια πολλά. Το βλέπεις για χρόνια πολλά αυτό. Έχεις ακούσει κανέναν. Σε ένα σου έχουν έρθει ποτέ να σου πούνε έτσι. Χρόνια πολλά. Να σε χαιρόμαστε. Πάντα τέτοια. Τι είναι αυτό, κουνέλι. Κουνέλι και βάλει τη γάτα μου κάτω. Ρε παιδιά, είστε με τα καλά σας. Θα μου διαλύσετε την ψυχολογική κατάσταση γάτας μου. Παίχτε κάτι άσχετο. Παίξτε ένα άλλο ζώο. Παίξτε ένα γκέι ελέφαντα. Τι να πω πια. Υπάρχει γκέι ελέφαντας. Ο Ιησούς Χριστός. Καλέ. Βρε. Βρε. Κάθε την προβοσκήτα, βρε, μα ό,τι ζητήσει από τη φύση, το έχει. Ό,τι και να σου πω, ό,τι και να σου πω το τι έγινε στην Αυστραλία, άμα δεν στο πει η Μάρα, δεν αξίζει τον κόπο. Τέτοια υποδοχή είχα να δουν από την εποχή των Beatles. The Beatles! I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. Βρεΐδιος! Όπως λέει το πολύ γνωστό ανέκδοτο, το ξέρεις αυτό το ανέκδοτο. Πέφτει ο Μπους, ο Μπλερ και ο Καραμαλής στη ζούγκλα μέσα. Το πρώτο σπίτι που βρίσκουν να σωθούν οι άνθρωποι, να επικοινωνήσουν, είναι ένα μπουρδέλο. Τι να κάνουν, μπαίνουν μέσα. Είναι η τσασά κάθετη εκεί πέρα. Στη ζούγκλα, έχει μπει. Πώς το λένε. Λέει τηλέφωνα κάνουμε σπατρίδες μας, λέει, είμαστε πρωθυπουργοί. Θα ανησυχούν. Παίρνει ο Μπλερ τηλέφωνο. Λονδίνο λέει: All right, I'm all right. Λέει: πόσο χρωστάω στην τσατσά. Λέει: 400 λίρες. Παίρνει ο Μπους, λέει κάτι παραπάνω. Λέει: πόσο χρωστάω στην τσατσά. Λέει: 1500 δολάρια. Παίρνει και ο Καραμαλής, τον έχουν στη γραμμή 15 λεφτά. Να περιμένει, του βρίσκει σε μισή ώρα αυτό. Και όταν θα έρθω εκεί θα σα κάνω. Λες και όταν είναι εδώ, του κάνει, λέμε τώρα. Τέλος πάντων, πόσο κάνει τη τσατσά.
2,5 ευρώ, λέει. Εξανίσταται ο Μπούσο Μπλερ. Λέει, συγγνώμη, κυρία μου, λέει. Μιλήσαμε, λέει, ένα δευτερόλεπτο και μας χρέωσε ένα σκασμό λεφτά. Και αυτός, λέει, μιλάει τόση ώρα και του δίνεις 2,5 ευρώ. Λέει, κύριε, δεν ξέρετε, λέει, από μπουρδέλο σε μπουρδέλο είναι αστική χρέωση. Δεν είναι. Το ήθελε αυτό, το κρατάει η Κανέλη και την κατάλληλη ώρα, γιατί η Κανέλη περιμένει την κατάλληλη ώρα, του ρίχνει το δικό της. Πες, Ελιάνα μου. Πάντως να φανταστώ την Αλέκα Παπαρίγα. Μάλιστα. Να κατεβαίνει με αλεξίπτωτο για να εντυπωσιάσει ως ταινία. Ευτυχώς πέθανε και ο Έιζενστάιν και δεν μπορούμε να ζητήσουμε τέτοια πράγματα από το κόμμα. Δεν είναι και η Ατζολίνα Τζολί η Αλέκα Παπαρίγα, μην τρελαθούμε, Λιάννα. Το ποτέμνικ βέβαια. Μόνο η Ατζολίνα Τζολί κατεβαίνει με αλεξίπτωτα. Γι' αυτό μίλησα με αλεξίπτωτο, ούτε εσύ ο Μπραντ Πιτ βέβαια. Έτσι.